μπορούμε σήμερα να έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε τη στήριξή μας στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της περιοχής, τον Βασίλια Ιβαλή, σε ένα ευρύ ψηφοδέλτιο συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων. Ξεκαθάρισε το τοπίο ο πρόεδρο τη ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον υποψήφιο του κόμματο στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ ο Βασίλης Αϊβαλή και επισήμω την χάνει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντα ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Αυτή είναι μια εμβληματική κίνηση που θέλουμε να δείξει ένα σήμα ότι αυτό που εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική συνεργασία, για προγραμματική σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, το ικανοποιεί όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών εκλογών, που το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα το εφαρμόσουμε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα μετά την κάλπη τη απλή αναλογική, αλλά και στο επίπεδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην περίπτωσή μα, στην πόλη τη Πάτρα, στηρίχθηκε και στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη δημοτική μα παράταξη, όπω ανακοινώθηκε πριν από με, πριν λίγο καιρό, ο Βασίλη Ο Αϊβαλή και η παράταξή του. Θεωρούμε ότι ο Βασίλη Ο Αϊβαλής είναι μια υποψηφιότητα η οποία καταφέρνει να συγκεράσει και να συγκεντρώσει γύρω της ένα ευρύ, ευρύτατο φάσμα προοδευτικών αυτοδιοκητικών δυνάμεων. Επίσης θεωρούμε ότι έχει την τεχνοκρατική γνώση αλλά και την πολιτική επάρκεια να μπορέσει το σχήμα αυτό με τη σύγκληση, την προγραμματική σύγκληση πολλών πολιτικών, κοινωνικών και αυτοδιοκητικών δυνάμεων να δώσει μια προοπτική και ένα όραμα για την πόλη μας που είναι απαραίτητο για τις επόμενες δεκαετίες. Τα μηνύματα κατά τη διάρκεια τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή του κόμματο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Διαβάνει και η συσπήρωση και η συνοχή ενώπιση των εκλογών τη 21η Μαου. Κλήθηκε η μαου Λύθηκε η Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, έγινε μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Η μερίσια διάταξη περιλάμβανε κυρίω τη συζήτηση και την παρουσίαση από τον Δημήτριο Τζανακόπλο, που ήταν υπεύθυνο του κυβερνητικού προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια εγκρίθηκαν και τα ψηφοδέλτια που αφορούν το 92% της χώρας λείπουν κάποιες μικρολεπτομέρειες σε κάποιους νομούς και ε, το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άρα λοιπόν χθες ήταν μια συνεδρίαση που έγινε σε εξαιρετικά καλό κλίμα, σε κλίμα ενότητας, συσπήρωσης και αν θέλετε αυτό που βγήκε και η αίσθηση που προκύπτει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία ενωμένος, δυνατός, με υπερόπλο του το πρόγραμμα του της θέσης του, κατεβαίνει στι εθνικέ εκλογέ 21η Μαου και θα τι κερδίσει. Για τα ευρήματα των δημοσκοπικών εταιριών εθνικά αλλά και τοπικά, η άποψη του κ. Σιδηρόπουλου είναι ότι κινούνται σε λάθο κατεύθυνση και είναι αναξιόπιστα. Κινούνται μάλιστα στα όρια του στατιστικού λάθου. Όσο και να προσπαθήσουν να μαγειρέψουν σε εισαγωγικά ή να αλλάξουν κάπω τα αποτελέσματα δείχνοντα μια διαφορά υπέρ τη Νέα Δημοκρατία, για τη δική του αξιοπιστία αναγκάζονται να δείξουν ότι αυτή η διαφορά έχει φτάσει στα όρια του στατιστικού λάθου. Και λέω για τη δική του το αξιοπιστία, γιατί τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμεί από τον κόσμο δείχνει μια μεταστροφή του πολιτικού κλίματο. Δείχνει πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που ε, φαίνεται ότι και στη συνείδηση του κόσμου ε, εδραιώνεται ότι θα είναι το πρώτο κόμμα στην κάλπη της απλής αναλογικής, οπότε και αυτές είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν.